Το ιατρικό σώμα πρέπει να μελετήσει καλά την αντίδρασή του. Να μελετηθεί με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί το απόρριτο των προσωπικών δεδομένων. Εγώ δεν φαντάζομαι να αναγκάσει τον κόσμο να κρατάει μια πιστωτική κάρτα να πληρώσει τους γιατρούς. Γιατί όταν θέλει να την κάνει την παρανομία μπορεί. Πιστεύουν ότι θα πατάξουν φοροδιαφυγή, αλλά δεν νομίζω. Είναι και καλό για την ευκολία αυτό, οπωσδήποτε είναι ευκολία. Και ίσως να μην υπάρχουν και τα φατσελάκια, ξέρω τι να πω τώρα. Συμφωνώ με πιστωτική κάρτα. Για πολλούς λόγους, για το περισσότερο η φοροδιαφυγή. Προτιμότερο είναι το μετρητό με την πιστωτική κάρτα. Αν είναι 60 ευρώ, θα πάει 100. Δεν έχω κάρτα. Οπότε δεν με βολεύει, έτσι. Θεωρώ ότι αυτό θα παραπαράσει μια ουσιαστική διαφάνεια και μια αξιοπρέπεια στον χώρο της υγείας, η οποία πραγματικά θα αναβαθμίζει και τη συνείδηση του ασθενούς και τη συνείδηση του γιατρού. Μέσα λοιπόν από αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να πω ότι αν ένα σύστημα εφαρμόζεται, πρέπει να εφαρμόζεται σωστά, επικοδομητικά, αλλά προς την κατεύθυνση να μην είναι ουσιαστικά ζημιογόνο. Έτσι μπορούν να πάρουν ό,τι θέλουν παραπάνω από τον κάθε ασθενή. Αυτό είναι το κυριότερο. Ενώ άμα είναι η πιστωτική κάρτα, ελέγχεται. Όταν είναι σε μετρητό, ασφαλώς δεν μπορεί να ελεγχθεί. Και γι' αυτό αντιδρούν οι γιατροί. Με όλα τα μέτρα συμφωνώ, αρκεί να είναι για το καλό. Αρκεί να είναι για την όρθωση της Ελλάδας. Και μου λένε άλλη τιμή χωρίς απόδειξη και άλλη τιμή με απόδειξη. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει πλέον. Και οι γιατροί δεν είναι άγγελοι όλοι. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ο κοινός ο τρόπος που δεν θα αφήνει περιθώριο σε κανένα να φοροδιαφεύγει. Δεν υπάρχει ρευστό. Ίσως να βόλευε. Όχι, δεν έχω ούτε κινητά, ούτε πιστωτικές κάρτες που κάνω, δεν βγάζω ούτε τίποτα.